Προχωράμε στο δεύτερο κύκλο που θα απαντήσει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Θεόδωρος Δρίτσας. Η πρώτη είναι η με αριθμό 942, 3 έκτου 2016. Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Σάβα Αναστασιάδη, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με τις απεργιακές κινητοποιήσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Κ. Αναστασιάδη, ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι κύριε Υπουργέ που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε το φλέγον ζήτημα της απεργίας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και βεβαίως θα ευχόμουν μετά από 3 προσπάθειες και περίπου 1 μήνα καθυστέρησης η ερώτησή μου να είχε χάσει τον επίκαιρο χαρακτήρα της, δηλαδή να είχε λυθεί η απεργία στο λιμάνι και να είχε ομαλοποιηθεί η κατάσταση της λειτουργίας της, αλλά δυστυχώς η απεργία συνεχίζεται και η ερώτηση διατηρεί τον επίκαιρο χαρακτήρα της. Η απεργία αυτή, κύριε Υπουργέ, έρχεται να προσθεθεί σε μία σειρά αριθμιών που δημιούργησαν το κλείσιμο της ιδωμένης τον Μάρτιο του 2015, οι τρίμηνες απεργιακές κινητοποιήσεις των αγροτών στις αρχές του χρόνου, το τρίμηνο χάος που δημιούργησε το κλείσιμο της ιδωμένης και βεβαίως η σημερινή απεργία που οδηγεί πάρα πολλές ναυτιλιακές εταιρείες σε διπλανά ανταγωνιστικά λιμάνια. Πέρα όμως και πάνω από αυτά, το κόστος που προκάλεσε και προκαλεί στις επιχειρήσεις της περιοχής και της Βορείου Ελλάδος είναι ανυπολόγιστο. Βιοτέχνες, εισαγωγείς, επιχειρηματίες, ναυτικοί πράκτορες, εκτελονιστές, εξαγωγείς έχουν φτάσει στα όρια τους, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, χάνουν πελάτες, δεν μπορούν να εξάγουν, δεν μπορούν να έλθουν πρώτες ύλες για την παραγωγή και αναγκάζονται να παραχωρήσουν άδειες στο προσωπικό τους γιατί το σύνολο των επιχειρήσεων στην περιοχή υπολειτουργεί, ενώ κάποιες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει και την λειτουργία τους και βέβαια αυτό στη συνέχεια μπορεί να οδηγήσει και σε απολύσεις. Εσείς, κύριε Υπουργέ, ερωτάστε, πώς σκέφτεστε και γιατί μέχρι τώρα δεν αναλάβατε πρωτοβουλίες να λύσετε αυτό το πρόβλημα και πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε με δεδομένο ότι η απεργία συνεχίζεται με τον γνωστό τρόπο των κυλιόμενων 48 ώρων απεργιών έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της οικονομίας και της ζωής στην περιοχή και στη Βόρεια Ελλάδα. Ορίστε κύριε Υπουργέ. Ερώτηση. Ευχαριστώ για την ερώτηση κύριε Αναστασιάδη. Παραμένει επίκαιρη, δυστυχώς θα έλεγα, πράγματι, σωστά το εντοπίσατε. Να σας απολογηθώ αν θέλετε. Πράγματι, τις προηγούμενες 2 φορές συνέπεσε η μία φορά να είναι κρίσιμη μέρα ακριβώς για την εξέλιξη στην απεργία και είχα δέσμευση αναφορικά με αυτό και η άλλη αφορούσε τις δεσμεύσεις που είχαν προκύψει από την μεγάλη διεθνή έκθεση, την ναυτιλιακή έκθεση των Ποσειδονίων. Και ως εκ τούτου ήταν πραγματικό το κόλλημα, ήταν αδύνατο να παρευρίσκομαι. Παρ' όλα αυτά, πράγματι, η απεργιακή κινητοποίηση στην Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά ελπίζω ότι βρίσκεται σε αποκλιμάκωση. Ήδη υπάρχουν σωματεία που έχουν αναστείλει την απεργιακή κινητοποίηση και θέλω να πιστεύω ότι και το σύνολο των εργασιακών ενώσεων και στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες θα επιλέξουν αναστολή των κινητοποιήσεων. Και λέω θέλω να το πιστεύω γιατί σας βεβαιώνω ότι πολύ συστηματικά όλο αυτό το διάστημα κάθε μέρα υπάρχει συστηματική ενασχόληση της κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργείων, όχι μόνο του δικού μας υπουργείου, στην κατεύθυνση της αναζήτησης λύσεων, της επεξεργασίας και της διατύπωσης προτάσεων που να έχουν
και δικαιοσύνη και ρεαλισμό και προοπτική, τις οποίες, ξέρετε, είναι πολύ περίεργη η περίοδος που ζούμε. Χρειάζονται αυτές οι σχέσεις εμπιστοσύνης να έχουν αμοιβαιότητα από όλες τις πλευρές, γιατί όλα τα ζητήματα και ειδικά αυτά τα ζητήματα συνδέονται με λεπτές ισορροπίες και με αβεβαιότητα για το μέλλον των Ελλήνων πολιτών. Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί την ανάγκη συνεννόησης. Η κυβέρνησή μας λοιπόν και σε αυτό το ζήτημα με επιχειρήματα, με ενασχόληση, με προτάσεις διεκδικεί, πραγματικά διεκδικεί, το να πείσει για τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο έχει χειριστεί και αυτό το ζήτημα. Είμαστε προς το τέλος και νομίζω ότι είμαστε προς το τέλος για μια νέα αρχή η οποία αφορά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο και τα δύο λιμάνια πρέπει να λειτουργήσουν με αναπτυξιακούς στόχους, με δυναμισμό, έχουν τεράστια πλεονεκτήματα, αλλά και με κανόνες συνεννόησης και δικαιοσύνης που εκτός από πεδίο δίκαιης ανάπτυξης, όπως και ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει, είναι κυρίως προϋπόθεση, η κοινωνική δικαιοσύνη και η εργασιακή ασφάλεια είναι προϋπόθεση αναπτυξιακή και για τον Πειραιά και για τη Θεσσαλονίκη. Τελειώνω. Έχουμε απόλυτη επίγνωση των συνεπειών και των αρνητικών συνεπειών που έχουν υποστεί πάρα πολλές επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Και είναι ακριβώς ένα από τα επιχειρήματα και της κυβέρνησης απέναντι στους απεργούς ότι δεν γίνεται να μην λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των παραμέτρων προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως και εκεί χρειάζεται πραγματικά να διατηρηθεί η συνεννόηση και η ενότητα, και σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί και από τις παραγωγικές ενώσεις της Βορείου Ελλάδος και της Θεσσαλονίκης και από τη διοίκηση του οργανισμού Λιμένα και από τους εργαζόμενους και φυσικά από την κυβέρνηση. Κατανοούμε όλες τις επιπτώσεις μιας απεργιακής κινητοποίησης. Όλοι μαζί πρέπει να βγούμε από αυτήν την δυσκολία για να ανοίξουμε όλοι μαζί νέους δρόμους. Και η συνεννόηση δεν πρέπει να χαθεί. Κύριε Αναστασιάδη, ορίστε η δευτερολογία σας. Υπουργέ, νομίζω ότι και εγώ αλλά και αυτοί που μας ακούνε δεν διαφωτίστηκαν από αυτά που είπατε. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα θέματα δεν λύνονται με ευκολόγια. Και βεβαίως η συνεννόηση και η δικαιοσύνη και τα δικαιώματα πρέπει να προταχθούν σε αυτή την κουβέντα. Όμως δικαιώματα δεν έχουν μόνο οι απεργοί, τον οποίο την αγωνία καταλαβαίνουμε και κατανοούμε, και μάλιστα ήμασταν εμείς, κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, το μόνο που τους επισκέφθηκε για να συζητήσουμε, αλλά αυτοί βεβαίως δεν θέλαν να συζητήσουν, θέλαν να δημιουργήσουν σόου. Συζητήσαμε με τη διοίκηση του ΟΛΤ και τους εμπλεκόμενους φορείς. Δικαιώματα έχουν και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδος και κινδυνεύουν να χάσουν, που είναι χιλιάδες, και κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, αλλά και οι επιχειρηματίες, με την αγωνία να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους. Και θέλω να σας κάνω μια ευθεία ερώτηση και θέλω μια ευθεία απάντηση. Γιατί η κυβέρνηση, η διοίκηση, μέσω της διοίκησης του ΟΛΤ, δεν άσκησε τα ένδικα δικαιώματά της ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία του λιμένους? Και γιατί διχάζεται την κοινωνία και το λαό, αναγκάζοντας τους φορείς, τα επιμελητήρια της Ελλάδος, να προβούν σε αυτή την ενέργεια που είναι καθαρά καθήκον και ευθύνη της κυβέρνησης? Γιατί δεν το κάνατε εσείς? Γιατί? Βεβαίως, να κάτσετε και να συζητήσετε. Είναι ευθύνη σας, είναι ευθύνη του Υπουργού και της κυβέρνησης να λύσετε αυτά τα προβλήματα από τη μία πλευρά. Είναι ευθύνη σας όμως να διαφυλάξετε και τα δικαιώματα των άλλων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η απεργία, κύριε Υπουργέ? Απαξιώνεται ολοκληρωτικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δεν πρόκειται να επιστρέψει κανένα φορτίο, και αυτό μας το δείχνει η εμπειρία μας από το πρόσφατο παρελθόν, και απαξιώνεται ολοκληρωτικά και η οικονομία, ο επιχειρηματικός κόσμος, αλλά και η εργασία στην περιοχή και στη Βόρεια Ελλάδα. Και εσείς μου μιλάτε τώρα σαν σχολιαστής.
ως απλός θεατής. Ποιες ενέργειες πήρατε, τι θα πει ελπίζω ότι θα λυθεί η απεργία ή τι θα πει βρισκόμαστε σε καλό δρόμο ή τι θα πει ότι θα λυθεί τις επόμενες μέρες. Αυτά εκτός κι αν, σύμφωνα με την προσφυλή σας τακτική, περιμένετε να λυθεί το πρόβλημα δια της ορειμάνσεως. Να βαρεθούν δηλαδή οι απεργοί, όπως κάνατε και σε προηγούμενες περιπτώσεις, και να φύγουν στα σπίτια τους. Αυτό όμως θα διαλύσει τελείως την κοινωνία και την οικονομία στην περιοχή. Είναι τεράστια η ευθύνη σας, είναι η ιστορία θα καταγράψει αυτή την απεργία ως την απεργία που απαξίωσε και μηδένισε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και την οικονομία και τον επιχειρηματικό κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και εσάς ως έναν αδιάφορο υπουργό για τα κοινωνικά προβλήματα. Ποιες είναι οι πραγματικές πρωτοβουλίες που πήρατε? Γιατί δεν δίνετε εντολή στη διοίκηση του ΟΛΦ να ασκήσει τα ένδικα μέσα όπως έχει δικαίωμα? Γιατί ξέρετε γιατί γίνονται οι 48 ώρες απεργίες? Γιατί είστε θεατής σε αυτό? Κατανοούμε τα προβλήματα των εργαζομένων και δεν είμαστε εναντίον τους. Είναι ευθύνη σας όμως να τα λύσετε. Εσείς είστε κυβέρνηση, εσείς έχετε την ευθύνη, εσείς έχετε το καθήκον, εσείς πρέπει να τα λύσετε αυτά τα προβλήματα. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Αναστασιάδη, στεναχωριέμαι. Προσπάθησα να θέσω ένα πλαίσιο συζήτησης σύνθετο. Και πραγματικά ένα πλαίσιο συζήτησης σε βάθος. Και σε αυτό σας κάλεσα στην δευτερομιλία σας να συμμετάσχετε. Και εσείς χαρακτηρίσατε αυτό το πλαίσιο ευθολόγιο ή σχολιασμό και παρακολούθηση απλού θεατή και όλα αυτά. Η Αναστασιάδη, από των δικών σας κυβερνήσεων, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει απεργήσει μήνες. Του Πειραιά επί τρεις ολόκληρες συνεχείς μήνες. Λοιπόν, δεν μπορούμε να παίζουμε με φτηνή συγκυριακή αντιπολιτευτική διάθεση. Ασχολιόμαστε και με τα ζητήματα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος και με τις ίδιες τις επιχειρήσεις με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Αλλά αν από όλο αυτό το σύνθετο ζήτημα, σε αυτή τη μεταβατική περίοδο που αλλάζουν τα δεδομένα της λειτουργίας των λιμανιών της χώρας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, και στην συζήτηση αυτή έχουν συμμετάσχει οι πάντες, και στη Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτή ακόμα η συζήτηση και είναι και αυτό μία ακόμα κριτική προς τα σωματεία των εργαζομένων, διότι στη Θεσσαλονίκη δεν έχει λήξει τίποτα, είναι όλα ανοιχτά ακόμα και για τη σύμβαση παραχώρησης και για όλα. Και θα έπρεπε όντως να το είχαν συνεκτιμήσει οι εργαζόμενοι με πολύ μεγαλύτερη ευρύτητα το γεγονός αυτό. Διότι δεν έχει κλείσει, δεν έχουν κλείσει οι όροι του διαγωνισμού ακόμα. Και πράγματι έτσι είναι. Όμως, αν από όλη αυτή τη συνθετότητα του ζητήματος, που δεν αφορά μόνο τις 20 μέρες αυτές, αφορά το μέλλον, γιατί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει μέλλον. Και ο δυναμισμός του στο μέλλον στηρίζεται στη συνεργασία όλων αυτών των παραγόντων που συμμετέχουν. Εργαζόμενοι, διοίκηση, επιχειρήσεις, κυβέρνηση, η αυτοδιοίκηση, τα πάντα. Εγώ σας κάλεσα σε μια σύνθετη προσέγγιση. Και εσείς μου λέτε πηγαίνετε τους στα δικαστήρια. Αυτό λέτε. Δηλαδή η πολιτεία, η υπεύθυνη κυβέρνηση, η υπεύθυνη κυβέρνηση να πάψει να είναι υπεύθυνη, δηλαδή ως πολιτική να αντιμετωπίζει σύνθετα ζητήματα και να προσπαθεί ακριβώς να συνθέσει αντιθέσεις, να πάψει να κάνει αυτό και να βρίσκει τη λύση παράνομη και καταχρηστική απεργία, πηγαίνετε στα δικαστήρια και λύνετε. Προσφυλή σας μέθοδος. Ωφέλησε κανέναν ποτέ? Αναπτύχθηκε η Ελλάδα? Κατεστράφη η Ελλάδα με τις παράνομες και καταστρεφιστικές αποφάσεις για τις απεργίες? Δεν ωφελήθηκε, δεν αναπτύχθηκε η παραγωγικότητα, δεν δημιουργήθηκε κανένα νέο μοντέλο συνεργασιών για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας πουθενά. Λοιπόν, η εύκολη κριτική, κύριε Βουλευτά, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Ας προχωρήσουμε σε πιο σύνθετες προσεγγίσεις και έχουν όλοι ρόλο σε αυτήν την υπόθεση. Οι πάντες έχουν ρόλο ευθύνης σε αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ.